Είμαστε εδώ στη Μυτιλήνη σήμερα, όπου με την ευκαιρία της κοπής της πίτας Γενικής Γραμματείας Ζωικής Πολιτικής ήρθε όλη η ηγεσία του Υπουργείου μας, εγώ σαν Υφυπουργός, συνεργάτης μας, ο Γενικός Γραμματέας. Είχαμε κοντά μας και τους βουλευτές του νομού, όλους τους ανθρώπους της αγοράς, από τον Αντιπεριφερειάρχη, τους πρώτο και δεύτερο βαθμό, τους δύο δημάρχους. Ήταν εδώ στρατηγός κοντά μας. Θέλω να πω, εκτός ότι να μεταφέρω τις ευχές και του Υπουργού μας και του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για καλύτερη χρονιά, γεμάτη υγεία, αισιοδοξία, δύναμη και διάση για δουλειά και προκοπή, θέλω να πω ότι δουλεύουμε καθημερινά και συστηματικά να λύσουμε ό,τι προβλήματα δημιουργούνται στα νησιά μας. Ένα από αυτό είναι το ζήτημα που δημιουργήθηκε με το ακτοπλοϊκό, το οποίο θεωρώ ότι το λύσαμε άμεσα με την παρουσία ενός γρήγορου και καλού πλοίου του Άνεμος, το οποίο ήδη εκτελεί τη γραμμή, τα δρομολόγια, έως ότου γίνει ο διαγωνισμός, ο οποίος θεωρητικά είναι να γίνει 23 Ιανουαρίου. Περιμένουμε κάποιες τελευταίες εγκρίσεις για να δούμε πλέον ποια εταιρεία θα κατέβει στο διαγωνισμό για να παραλάβει τη γραμμή, να εκτελέσει τη γραμμή Λαύριο, Αϊστράτη, Λίμνο, Καβάλα. Και παράλληλα προσπαθούμε να λύσουμε και τη διαδικασία του θέματος που υπάρχει με συνεργασία και με την περιφέρεια, όπου μιλάω και με τον ίδιο τον περιφερειάρχη προσωπικά, για τη γραμμή, τη σύνδεση της γραμμής ακτοπλοϊκής Αϊστράτη, Λίμνο. Και αύριο, μάλιστα, έχω συνάντηση στο γραφείο μου στην Αθήνα με τον Δήμαρχο του Αϊστράτη για αυτό το ζήτημα. Θέλω να πω ότι από την πλευρά μας κάνουμε τα δύνατα δυνατά και στηρίζουμε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας. Γι' αυτό και φέτος σχεδόν το ποσό της ενίσχυσης των άγων γραμμών ξεπερνάει τα 105 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει λοιπόν τη θέληση και τη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της κυβέρνησης να στηρίξουμε τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις στα νησιά μας. Και παράλληλα, ζητάμε και από την Ένωση Ακτοπλοών να έχουμε ανανέωση του στόλου μας με γρήγορα, σύγχρονα και συμβατικά πλοία, βέβαια τώρα από το 30 με την πράσινη, όπως καταλαβαίνετε, ενέργεια. Ήδη ο γραμματέας μας, ο κ. Κουτουλάκης, στα προηγούμενα χρόνια έχει καταφέρει και έχει δεσμεύσει ένα σοβαρό ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να στηρίξουμε την ανανέωση του στόλου μας σε πιο σύγχρονα και γρήγορα και πράσινα πλοία. Αυτό έχει να κάνει με την ακτοπλοεία. Με το θέμα τώρα, για μένα, πιστεύετε, εκτιμώ ότι τώρα και με τα νέα συμφωνία που έχουμε κάνει και με τη γείτονα χώρα, με την βίζα που θα υπάρχει και με τα 10 νησιά που θα υπάρχει η άνεση να μετακινούνται οι φίλοι μας, οι γείτονες από τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφτούν τα νησιά μας, που είναι μέσα εκεί η Μυτιλήνη και η Χίος και η Σάμος και η Λίμνος, νομίζω ότι θα αλλάξει λίγο το τοπίο και στις συγκοινωνίες και σε αυτά τα νησιά, γιατί θα υπάρχει ενδιαφέρον κινητικότητας από τον γείτονα χώρα. Το λέω αυτό γιατί ήδη υπήρξε ενδιαφέρον και πρόταση να γίνει γραμμή από απέναντι στην Ήμβρο, στην Λίμνο, στον Αϊστράτη και εδώ στο Σιγρή της Μυτιλήνης. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και μια κινητικότητα καινούρια για τα νησιά της του Βορείου Αιγαίου. Για το μεταφορικό ισοδύναμο, ήδη όπως ακούσατε και πριν, ενημερώσαμε ότι ήδη όπως είχαμε δεσμευτεί στο τέλος του χρόνου, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, πληρώσαμε γύρω στα 10 εκατομμύρια και τώρα σήμερα μας εγκρίθηκε ένα ποσό των 11 εκατομμυρίων για να συνεχίσουμε τις πληρωμές έτσι ώστε να το φέρουμε στην κανονικότητά του. Και παράλληλα, εργαζόμαστε σκληρά στη συνεργασία με τα στελέχη της γραμματείας μας και με την επιτελική δομή να δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που θα δώσει μια άλλη προοπτική, μια κάρτα νησιώτη για τους νησιώτες μας, οι οποίοι από εκεί θα έχουμε την άνεση και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα κεφάλαια για να μπορέσουμε να έχουμε την κάρτα νησιώτη, να μπορέσουμε να κάνουμε το αθλητικό ισοδύναμο και μια σειρά άλλων έργων τα οποία δουλεύουμε. Θέλω να έχουμε στο μυαλό μας όλοι ότι αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κοιτάει την νησιωτικότητα. Τα προηγούμενα 4 χρόνια έγινε μια σοβαρή και τεράστια και μεγάλη δουλειά, η οποία αρχίζει αυτή τη στιγμή να οριμάζει. Παράλληλα, κοιτάμε να κάνουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα για την ισοτικότητά μας στη συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία. Ήδη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βλέπετε στο νέο δικαστικό χάρτη, παραμένουν όλα τα δικαστήρια στα νησιά μας. Δεν αλλάζει τίποτα, ενώ αλλάζει η πολιτική Ελλάδα. Εδώ στηρίζονται και αναβαθμίζονται τα δικαστήρια και τα ειρηνοδικεία σε μονομελή πρωτοδικεία. Και από την άλλη πλευρά, βλέπετε πως με το Υπουργείο Αθλητισμού, τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βούρτσι Γιάννη, δημιουργήσαμε πλέον την ενίσχυση των αθλητικών σωματείων, των νησιωτικών αθλητικών σωματείων. Το δεσμεύσαμε, το θεσμοθετήσαμε, έτσι ώστε να έχουν περισσότερα έσοδα, περισσότερη στήριξη από τους πόρους του Υπουργείου Αθλητισμού. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι καθημερινά χτίζουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, την νησιωτικότητα, γιατί πιστεύουμε πραγματικά στους ανθρώπους που ζουν στα νησιά, που αγαπάνε τα νησιά, που θέλουν να επενδύσουν, να δημιουργήσουν, να κάνουν, να δημιουργήσουν ανάπτυξη στα νησιά μας.
Μια που θίξατε λίγο το θέμα με τις δομές τις δικαστικές, υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με τη στέγη του εφετείου Βορείου Αιγαίου? Βεβαίως, κάναμε μια κουβέντα στο Υπουργείο, πάλι ξαναλέω, την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Υφυπουργό και με τον Γραμματέα τον κύριο Αλεξανδράκη, αλλά και με τον Υπουργό τον κύριο Μπούγα τον Γιάννη, και συζητήσαμε, ήταν και ο πρόεδρος συλλόγου της Λέσβου, και συζητήσαμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθει ο γραμματέας του Υπουργείου στην Μυτιλίνη να επισκεφτεί το χώρο. Νομίζω ότι υπάρχουν ήδη κάποια σχέδια για στο χώρο πίσω από το υπάρχον δικαστικό κτίριο να δημιουργηθεί ένα δεύτερο. Αυτή είναι η πρόταση η οποία πιστεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι θα λύσει και τα προβλήματα στην περιοχή για τους χώρους που χρειάζονται η δικαιοσύνη για να λειτουργεί πιο γρήγορα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις λειτουργίες και στις αποφάσεις. Μια διευκρίνηση, είπατε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την οπλοϊκή σύνδεση Ήμβρου Πελέγου μαζί με την Δήμη. Μαζί, ναι, υπάρχει. Τις προηγούμενες μέρες, όχι, από ελληνική εταιρεία, τις προηγούμενες μέρες δέχτηκα μια επίσκεψη από κάποιους επιχειρηματίες, οι οποίοι δείξαν το ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη και πρέπει να έρθουν γρήγορα τα χύπλα πλοία να μπορούν να συνδέσουν αυτά τα νησιά για να δώσουν μια άλλη ανάπτυξη νησιά. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, αφού μου δίνετε δυνατότητα, να πω λοιπόν ότι εμείς. Για παράδειγμα, εμείς όταν λέω εμείς, ενώ εγώ σαν βουλευτής του Δεκανήσου, έχουμε στο Δεκανήσου μια εταιρεία που λέγεται 12 Σιγουές, η οποία διαθέτει 2 καταμαράν. Αυτά τα νησιά λοιπόν δώσαν μια ανάπτυξη με τη στήριξη του κράτους, δώσαν μια τεράστια ανάπτυξη σε όλα τα νησιά και ιδιαίτερα στον κορμό του βορείου συγκροτήματός μας. Ξεκινώντας ένα κάθε μέρα από τη Ρόδο, φτάνοντας μέχρι την Πάτμο, και άλλο κατεβαίνοντας από την Σάμμο, φτάνοντας μέχρι την Κο. Και δώσαν μια ζωντάνια σε όλα τα νησιά. Τι κάνανε, διασυνδέσαν τα διεθνή αεροδρόμια της Ρόδου, της Κο και της Σάμμο με τα υπόλοιπα νησιά της Πάτμου, των Λιψών, η Αρκή, το Μαράθι, Αστυπαλιά και όλα αυτά τα νησιά τα οποία συνδεθήκαν ενίσχυση, όλα αυτά τα νησιά τα οποία κάλυμνο ζηλώσει που συνδεθήκαν με τα διεθνή αεροδρόμια. Και αυτό δημιούργησε μια τεράστια κίνηση τουριστική και ανάπτυξη σε αυτά τα νησιά. Το ίδιο λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να οργανώσουμε εδώ. Εγώ συζητάω ήδη με τους συλλόγους, με τους φορείς, να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε ή να φέρουμε επιχειρηματίες που ήδη έχουν κάποια σκάφη στην περιοχή εδώ να δημιουργηθεί αυτή η κίνηση, γιατί δεν μπορεί πλέον τα νησιά να υπάρχουν πλοία στην περιοχή τα οποία κινούνται και δημιουργούν πρόβλημα στην ανάπτυξη. Γιατί, για παράδειγμα, όταν από τον Άι Στράτη θες να πας στη Λίμνο 3 ώρες κοντά, αυτό δεν βοηθάει, θα έλεγα, στην ανάπτυξη του νησιού. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα φέρουμε, πώς και εμείς από την πλευρά μας θα φτιάξουμε, θα δημιουργήσουμε τους πόρους ή θα δώσουμε τα κίνητρα για να έρθουν επενδυτές να δημιουργήσουν έτσι ώστε να υπάρξει και η ανάπτυξη των νησιών αυτών. Θέλουμε το Βόρειο Αιγαίο να αναπτυχθεί γρήγορα, σύντομα, με υγιείς τρόπους, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη να φανεί στον κόσμο, στους νησιώτες μας, στους τα νησιά που τολμάνε να ζουν, να συνεχίζουν να ζουν και ιδιαίτερα στα μικρότερα νησιά του συγκροτήματος του Βορείου Αιγαίου. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει και από το καλοκαίρι του 24. Θα έλεγα νωρίς. Όχι, είναι πολύ νωρίς. Χωρέσαμε γι' αυτό. Μακάρι, θα έλεγα τη λέξη μακάρι να γινόταν και αύριο το πρωί. Όχι, αλλά θεωρώ ότι στο σχεδιασμό μας θα καταφέρουμε στην επόμενη διετία, τριετία να το έχουμε.